Κύριε Ρετσινά, τι λένε τώρα, ότι ήταν οι βάρδιες, λέει, και τα 9 ώρα ήταν πλασματικά. Δηλαδή άλλα γράφανε πάνω, άλλα ισχύανε. Τι συμφωνίες μεταξύ του συνέβαιναν αυτά? Οι ίδιοι τα έκαναν να είναι πλασματικά. Οι ίδιοι τι κοπάναγαν μεταξύ τους, όσοι τι κοπάναγαν. Ένα βαρδιολόγιο είναι βαρδιολόγιο. Εγώ το μόνο που δέχομαι είναι λάθος το βαρδιολόγιο για τον αυτό το σαμάχη με τον μπλοκάκι από τον Βόλο, που τον έβαζαν μια ώρα υπερορία. Ενώ ο άνθρωπος δεν πληρώνεται υπεροριακά με βάση τη σύμβασή του. Ναι. Αυτό είναι λάθος του βαρδιολογίου. Όπως θα ρωτήσω κάτι. Ο επιθεωρητής που βάζει δύο ανθρώπους που είναι άπειροι, που δεν έχουν μεγάλη εμπειρία, και στη μέση ένα κεντρικό έμπειρο σταθμάρχη, αυτός που σήμερα απολογείται κιόλας. Αυτό είναι, μας είπα εχθές ο δικηγόρος του επιθεωρητή, ο κύριος Γλύκας, ότι αυτές είναι προτάσεις. Κάποιος άλλος, λέει, τις εγκρίνει. Δεν νομίζω ότι... Εντάξει, ένα βαρδιολόγιο το στέλνουν στα κεντρικά στην Καρόλου, έτσι. Ναι. Και το υπογράφει στη συνέχεια ο άνω του επιθεωρητή, ας πούμε ο άρχη επιθεωρητή, θα το πούμε έτσι. Ναι. Έτσι, ο οποίος είναι μήνες με δελτίο ασθενείας, διότι έχει προβλήματα υγείας μετά το COVID. Και ο διευθυντής, ο συγχωρεμένος και αυτός τώρα. Μισό λεπτό, μια που αναφέρεστε τώρα σε αυτό, κύριε Ρετσινά, για να καταλάβουμε τελικά ποιος έχει την ευθύνη και ποιος υπογράφει για αυτούς τους ανθρώπους, που έχει αποδειχτεί τώρα, μετά την τραγωδία, ότι δεν είχαν και επαρκή εκπαίδευση. Ένα θέμα είναι ότι είχαν δυστυχώς... Μισό λεπτό, κύριε Ρετσινά, μισό λεπτό να δώσουμε λίγες λεπτομέρειες. Μη μου βγάζετε την Αναστασία, θέλω λίγο να μας βοηθήσει σε αυτό. Λοιπόν, παρακαλώ πολύ, αν μπορώ να έχω την Αναστασία την Αργυριάδου για δύο λεπτά μόνο να μας βοηθήσει και στο γεγονός ότι είχαμε δυστυχώς και τον ακαριαίο θάνατο του Διευθυντή Κυκλοφορίας του κυρίου Χρυσάκη, ναι, ακριβώς, σε τροχαίο. Ναι. Και μάλιστα την Παρασκευή είχαμε και άλλο θάνατο. Λοιπόν, εν πάση περιπτώσει, αυτό το σοκαριστικό τροχαίο, το οποίο από χθες βλέπουμε και ένα βίντεο ντοκουμέντο, το οποίο σημειώθηκε το μεσημέρι λίγο πριν τις 2 στη λεωφόρο Αθηνών Σουνίου, στο ύψος στο Λαγονίσι. Ναι. Εκεί λοιπόν επιχείρησε να προσπεράσει ένα βανάκι με τη μηχανή του, μπήκε στο αντίθετο ρεύμα, όπως βλέπουμε εδώ πέρα και στις εικόνες, και προσέκρουσε με ένα γιοταχή με αποτέλεσμα να σκοτωθεί ακαριαία. Μάλιστα, τραυματίστηκαν και άλλοι δύο οδηγοί και διενεργεί αυτή την ώρα προανάκριση το ΑΛΦΑΤΑΦ, η τροχέα της Νότιο-Ανατολικής Αττικής. Μάλιστα. Τώρα, μισό λεπτό, εγώ ζητάω τη βοήθεια εδώ της Αναστασίας, γιατί αυτός ο άνθρωπος, ο οποίος, να δώσουμε και τα συλληπιτήρια στην οικογένειά του, βρήκε τέτοιο τραγικό θάνατο. Είναι ο προϊστάμενος ουσιαστικά του επιθεωρητή, ο οποίος θα κλειδεί να απολογηθεί την ερχόμενη Πέμπτη. Και λέγαμε τις... Ναι. Είναι ο διευθυντής αυτό. Άρα σε εκείνον πήγαινε. Ο διευθυντής του, πάνω από τον επιθεωρητή. Σε εκείνον πήγαινε. Όχι. Και όχι. Τις τελευταίες μέρες. Μισό λεπτό, κύριε Ρετσινά, να μας πει συνάδελφος και θα μας πείτε κι εσείς. Λέγεται αρχιεπιθεωρητής. Αναστασία μου, σε παρακαλώ. Τις τελευταίες μέρες λέμε ότι ο ειδικός εφέτης ανακριτής συγκεντρώνει στοιχεία, συγκεντρώνει μαρτυρίες και πληροφορίες και χτίζει κατηγορητήριο και για άλλους, για υπεύθυνους τρένοσέως, Hellenic Train, πάνω από τον επιθεωρητή, πάνω από τους σταθμάρχες. Θα είναι πιθανόν τις επόμενες μέρες να ασκηθούν ποινικές διώξεις, νέες ποινικές διώξεις. Άρα μπορεί να είχε κάποια εμπλοκή αυτός ο άνθρωπος αυτή την υπόθεση. Ενδεχομένως να τον καλούσε ή για μάρτυρα ή και για κάτι άλλο. Αναστασία, σε ευχαριστώ τον καλούσε πολύ. Να απολογηθεί. Σε ευχαριστώ πολύ. Ξέρω ότι τρέχεις με το ρεπορτάζ. Σε αποδεσμεύουμε και για οτιδήποτε. Πρέπει να πάμε να δούμε την εξέλιξη. Ακριβώς. Και θα είμαστε εδώ με την απόφαση του εισαγγελέα να μεταδώσουμε. Σε ευχαριστούμε πάρα πολύ. Τώρα, κύριε Ρετσινά, ελάτε. Να ακούσω τώρα το δικό σας σχόλιο, αφού μας ολοκλήρωσε η συνάδελφος. Όχι, εγώ θα σας πω την πραγματικότητα. Ο κύριος Νικολάου, που είναι εκεί εκτελών χρέη επιθεωρητής, έχει από πάνω του ένα προϊστάμενο, πριν από το διευθυντή, ναι, έτσι, ο οποίος απουσιάζει κάποιους μήνες γιατί είναι ασθενής, ναι, μετά από COVID, έχει παρουσιάσει διάφορα προβλήματα υγείας, και από πάνω ήταν ο κύριος Χρυσάκης ως διευθυντής. Ένα βαρδιολόγιο, εγώ είμαι ο Νικολάου, το πιστεύω. Ναι.
Το υπογράφω εγώ. Το υπογράφει από πάνω μου, ο οποίος δεν υπάρχει. Άρα δεν πήρε τη δεύτερη υπογραφή. Άρα η τρίτη υπογραφή είναι του διευθυντή. Άρα τώρα, προφανώς, κύριε Ρετσινά, ουσιαστικά ο επιθεωρητής μόνο είχε εικόνα των ανθρώπων αυτών. Ποιοι είχαν μπει εκεί. Ουσιαστικά ναι. Μάλιστα. Τώρα να σας ρωτήσω κάτι ακόμα, κύριε Ρετσινά. Εδώ πέρα βλέπουμε ότι αναβάλλεται και η δεύτερη φάση του σιδηρόδρομου, δηλαδή το Intercity που λεγόταν για την 1η Απριλίου, δεν ξέρουμε τι θα γίνει, δεν βγήκε ο προαστιακός για το Κιάτο. Και βλέπουμε εδώ τώρα και ένα πινκ-πονγκ, ένα μπαλάκι που πάει και έρχεται ανάμεσα στη Hellenic Train, στην RAS, για το κομμάτι του ότι έχουν λήξει και πιστοποιήσεις, λέει, μηχανοδηγών, γιατί δεν λειτουργούν τα συστήματα στα τούνελ. Και αυτοί οι μηχανοδηγοί περνάνε από ειδική εκπαίδευση για να κάνουν αυτή τη δουλειά. Όχι μόνο οι μηχανοδηγοί, περνάνε και οι συνοδοί. Εδώ πρέπει να δούμε. Πότε η Hellenic Train έγκαιρα ζήτησε, εάν ζήτησε έγκαιρα, να γίνουν, γιατί οι εκπαιδεύσεις γίνονται από τον ΟΣΕ. Να γίνουν εκπαιδεύσεις τα τούνελ πριν λήξει η πενταετία, γιατί η πιστοποίηση είναι για μία πενταετία. Ναι. Αν ζήτησε έγκαιρα, πότε ημερομηνιακά και κατά πόσο ανταποκρίθηκε ο ΣΕ σε αυτές τις εκπαιδεύσεις, αν τις ζήτησε έγκαιρα. Όχι, μιλάμε τώρα μετά το τραγικό συμβάν, τα βγάλαμε όλα στη φορά. Έγκαιρα. Ζήτησε ένα χρόνο πριν, ας πούμε, για παράδειγμα, από τον ΣΕ να γίνουν εκπαιδεύσεις. Κύριε Ρετσινά, ο κόσμος πια είναι τόσες οι πληροφορίες και τόσα τα τεχνικά θέματα και τόσα τα προβλήματα που διαβάζουμε καθημερινά. Δηλαδή εδώ μιλάμε τώρα για τα τούνελ και αυτό που είναι ως προϋπόθεση για να μπορέσει να έχει ασφάλεια. Τα πράγματα είναι πάρα πολύ απλά. Τώρα ανακάλυψαν κάποιοι εκπρόσωποι των μηχανοδηγών, ο πρόεδρός τους και δεν ξέρω ποιοι άλλοι συνδικαλιστές, ότι είχαν προβλήματα. Εμένα να μου πούνε πότε κάνανε απεργία για τα τούνελ. Για τα τούνελ. Που τα βγάζουμε τώρα όλα στην επιφάνεια, όλος ο κόσμος ξέρει. Εντάξει. Κύριε Ρετσινά, πρέπει να βγουν τα τρένα με αυτή την κατάσταση που βλέπουμε και από την αυτοψία που έκανε εδώ το κανάλι, το Open στην Κακιά Σκάλα, για παράδειγμα. Έτσι ήταν τα τούνελ. Σε πλήρη εγκατάλειψη. Δεν είναι τωρινή η κατάσταση. Ναι, είναι, αλλά τώρα όμως είδαμε τι συνέβη, κύριε Ρετσινά, και το ξέρετε εσείς καλύτερα από όλους. Τι συνέβη, μια εθνική τραγωδία. Κάπου έσκασε όλο. Εννοείται. Εδώ η εθνική τραγωδία δεν ήταν ότι έφυγε κάποιο τούνελ. Έφταιγε ο συγκεκριμένος αρμάρχης, έφταιγαν και οι δύο μηχανοδηγοί, διότι δεν έπρεπε να ξεκινήσουν το τρένο από το σταθμό της Λάρισσας. Δεν ξέρετε τι άλλο μαθαίνω τώρα, κύριε Ρετσινά, και δεν ξέρω αν έχει φτάσει και στα αυτιά. Να σας πω ότι έπρεπε να γίνει. Σας, να σας πω επίσης κάτι άλλο, ότι εδώ τώρα έχουν θορυβηθεί και άλλοι συμβασιούχοι σταθμάρχες από τη σειρά του 59χρονου, ο οποίος λένε ότι είχε πάρει αυτή την εκπαίδευση fast track και υπάρχει, λέει, μια παρέτηση και έρχονται κι άλλες, Γιώργο. Υπάρχει αυτή η φήμη ότι μέχρι στιγμής κάποιοι άνθρωποι σκέφτονται να παραιτηθούν. Παραμένει όμως φήμη. Εκείνο όμως που μπορούμε να πούμε με βεβαιότητα είναι ότι η ΡΑΣ με απόφασή της έχει εισηγηθεί στον ΟΣΕ την ανάκληση και επανεκπαίδευση όλης της σειράς των σταθμαρχών. Ναι, μετά. Ναι. Μετά την αυτό είναι λάθος. Ναι, βέβαια. Ναι. Ναι. Εδώ τώρα τι θα γίνει, και κύριε Ρετσινά. Μιλάμε για 80 άτομα, έτσι, 80 σταθμάρχες. Θα πρέπει να είναι βοηθητική και να πει ο επικεφαλής της έδρας σταθμάρχης που τους εκπαιδεύει, αν είναι κατάλληλη ή ακατάλληλη. Έτσι πρέπει να γίνει η διαδικασία. Ναι, αλλά τώρα έχουμε επανεκκίνηση, υποτίθεται, και θα μπουν και δύο σταθμάρχες για την έχουμε επανεκκίνηση και εγώ βλέπω, ναι, και εγώ βλέπω. Θα σπούν δύο, ένας παλιός και ένας εκπαιδευόμενος. Ναι, αλλά εδώ αν δούμε το τι συνέβη, ήταν δύο οι εκπαιδευόμενοι και ένας ο παλιός, ο οποίος έφυγε κιόλας. Ήτανε ένας ο οποίος υποτίθεται ήταν άπειρος, αλλά το μαύρο κουτί δείχνει ότι τις προηγούμενες βράδια είχε κάνει αυτόματες χαράξεις. Και μαθαίνω ότι και από την εκπαίδευση είχαν εκπαιδευτεί για να κάνουν αυτόματη χάραξη. Σε ποιον άρα αναφέρεστε κάτι άλλο τώρα. Συνέβαινε. Σε ποιον αναφέρεστε, στον 59χρονο που είναι προφυλακισμένο. Ακριβώς. Έχετε... Κάτι άλλο συνέβαινε εκείνο το βράδυ. Εσείς έχετε. Γι' αυτό πρέπει πληροφορίες... να ψάξει η ανάκριση. Μισό λεπτό. Εσείς έχετε πληροφορίες. Γιατί δεν μπορεί εγώ να κάνω τα προηγούμενα βράδια αυτόματες χαράξεις. Ναι.
και την το επόμενο βράδυ να μην ξέρω να κάνω, δεν γίνονται. Άρα τι έχει συμβεί? Αυτό θα το βρει η ανάγκη. Ήμουνα στη θέση μου, δεν ήμουνα στη θέση μου. Τι ακριβώς έκανα? Εγώ σας λέω κάτι άλλο. Ότι πέρα από τον μοιραίο αυτό σταθμάρχη, έτσι, υπάρχει και σφάλματα των μηχανοδηγών. Δεν ξεκινάει ένα τρένο το υπόδειγμα 1001, είναι καθοριστικό. Έπρεπε, όταν ένα τρένο σταματάει σε ένα σταθμό, πρέπει υποχρεωτικά ο σταθμάρχης να του δώσει 1001 υπόδειγμα. Και να το πάρει, να το υπογράψει και να πάρει, να το κρατήσουν το αντίγραφο στο τρένο. Μάλιστα. Και το άλλο γυρίζει πίσω στο σταθμό. Χωρίς 1001 δεν θέλει. Κύριε Ρετσινά. Σαν μηχανοδική μιλά. Κύριε Ρετσινά, θα ήθελα να επανέλθω λίγο σε ένα θεματάκι. Δύο. Όταν σου δίνει τηλεγράφημα, το οποίο τηλεγράφημα είναι μόνο για τα τρένα εν διαλεύση, βάσει κανονισμού, βάσει πρωτοκόλλου. Έτσι. Και δεν σου λέει ούτε από πού φεύγει. Πάλι δεν έπρεπε να φύγουν. Και τρίτον, νομίζοντας ότι πάνε από την άνοδο, όταν μπήκαν στην κάθοδο οι δύο μηχανοδικοί, σύν ο τρίτος μαζί τους. Αυτό είναι το 1001 που λέτε τώρα, σε ποια γραμμή, σε ποια πόλη. Όχι, το 1001 είναι το υπόδειγμα που σου δίνει ο σταθμάρχης. Ναι, το οποίο λέει τι, θυμίστε μας. Το οποίο λέει ότι φεύγεις, εγγράφος. Αν φεύγεις από την άνοδο, δεν την αναφέρει αυτό κάτι. Αυτό είναι. Ακριβώς. Από ποια βαρτέ, στην άνοδο ή στην κάθοδο. Εάν φεύγεις όμως αντίθετα από την κάθοδο, οφείλει να αναφέρει ότι φεύγεις από την κάθοδο. Πάει αυτό. Δεν δόθηκε ποτέ. Δεύτερον, δίνει τηλεγράφημα. Παράτυπα. Κόντρα δηλαδή στο πρωτόκολλο. Σωστά επισημαίνετε. Όμως να σας πω κάτι. Τώρα που έχει ανακοινωθεί αυτή η επανεκκίνηση, που βλέπουμε τώρα ότι φρενάρεται, καλώς φρενάρεται. Κατά τη γνώμη μου πρέπει, κατά τη γνώμη μου ότι φρενάρουν τώρα οι μηχανοδηγοί της Hellenic Train, προφασιζόμενοι διάφορα υπαρκτά ή ανύπαρκτα προβλήματα. Προφασιζόμενοι, γιατί το GSMR, εδώ που το ακούμε και πάτα, έχουμε μάθει και εμείς τώρα αυτό το σύστημα επικοινωνίας, δεν λειτουργεί. Λέγανε ότι θα δώσουν δορυφορικά. Λειτουργεί μια χαρά. Προχθές έγινε δοκιμή με φορητό GSMR, τους έχει δώσει ο ΣΕ, φορητές συσκευές GSMR. Ναι. Και ο καθηγητής του Πολυτεχνείου το τσέκαρε αυτό στο δρομολόγιο, το δοκιμαστικό, από το αεροδρόμιο μέχρι το Κιάτο. Και μάλιστα και στα τούνελ. Ναι. Ωραία, μια και μιλάμε για τα τούνελ. Ένα λεπτάκι. Έχω επικοινωνήσει κάποια στιγμή με σιδηροδρομικό, στέλεχο σιδηροδρομικό, και μου ανέφερε το εξής. Ότι αν αυτό το ατύχημα ή αν μια φωτιά συμβεί μέσα σε τούνελ, θα έχουμε πολύ μεγάλο πρόβλημα, γιατί είναι κλειστές οι έξοδοι διαφυγής. Αυτό είναι πάρα πολύ σοβαρό. Δεν είναι κλειστές οι έξοδοι διαφυγής. Συγγνώμη. Οι έξοδοι διαφυγής ανοίγουν από μέσα από το τούνελ προς τα έξω. Είναι κατεστραμμένη στην περίπτωση της κακιάς σκάλας, κύριε Ρετσινά. Μας τα έδειξε εδώ ο συνάδελφος ο Γιάννης ο Ρίγος, πήγε και έκανε αυτοψία. Και είναι διαλυμένες οι πόρτες, σπασμένα τα πλακάκια. Δηλαδή, αν κατέβουν άνθρωποι μιας κάποιας ηλικίας. Τα πλακάκια ηλικίας... δεν έχουν σχέση με την ασφάλεια. Τώρα είναι θέμα αισθητικής. Μισό λεπτό. Αυτές οι λαιλατήσεις, αλλά μην ακούω λάθη πράγματα. Οι πόρτες ανοίγουν από μέσα από το μέσα, τούνελ προς τα έξω. Όχι ανάποδα. Εντάξει, αλλά δεν είναι εικόνα τώρα, κύριε Ρετσινά, αυτή η εικόνα που υπάρχει μέσα στο τούνελ και στην παλιά σκάλα. Αυτή είναι χρόνια η εικόνα και κακώς ο ΟΣΕ και κακώς το κράτος δεν χρηματοδότησε τον ΟΣΕ για να φτιαχτούν τα τούνελ. Αυτή η εικόνα είναι οι συμμορίες που λαιλιάτισαν τα τούνελ. Κύριε Ρετσινά, δεν είναι όμως τωρινό. Σας ευχαριστώ. Είναι χρόνων υπόθεση. Διαχρονικό είναι. Σας ευχαριστώ, κύριε Ρετσινά, σας ευχαριστώ. Εντάξει, να ξέρουμε καλά. Όμως ότι δεν μας έφτιαξε το τούνελ για την τραγωδία, έφτιαξαν και ο σταθμάρχης και οι μηχανοδηγοί. Να γίνει κατανοητό αυτό. Πολλά έφτιαξαν. Σίγουρα όχι μόνο πάρα ο σταθμάρχης και τα πρόσωπα αυτά που γραμμή, συζητάμε τώρα. Στην πρώτη γραμμή έφτιαξε ο σταθμάρχης και οι μηχανοδηγοί. Έχουν καταργήσει όμως και τις δικλείδες ασφαλείας. Τα έχω ξαναναλύσει αυτά. Ναι. Αφαίρεσαν τα καθήκοντα ασφάλειας από το προϊστάμενο της αμαξοστοιχίας, αφαίρεσαν το δευτεροβάθμιο όργανο ελέγχου που ήταν η Hellenic Train και ο ΣΕ μαζί, όλα αυτά. Σας ευχαριστώ, έφεξα. Σας ευχαριστώ πολύ. Να είστε καλά.